Αυτή εβδομάδα και ένας πάρα πολύ δυνατός μήνας ξεκινάει όχι μόνο για τα financial markets αλλά και για τα crypto κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα βλέπουμε λοιπόν τα νούμερα, βλέπουμε τις εξελίξεις και βλέπουμε το που πραγματικά έχει ανέβει το BTC τα επίπεδα τα οποία ορίσαμε βγήκαν για ακόμη μία φορά κατά γράμμα και εννοείται ο περισσότερος κόσμος αναρωτιέται το τι θα μπορούσε να συμβεί από εδώ και στο εξή. Δεν είμαστε μάντε, τίποτα δεν είναι οικονομική συμβουλή. Θα πάμε όμω να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στι αγορέ. Πρωτό όμω πάμε, πατήστε like, subscribe και το καμπανάκι για όλε τι ειδοποιήσει για να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το content το οποίο κάνουμε σε κάθε μα κάθε φορά. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει και εννοείται. Α, ξεκινάμε με τα στοιχεία τα οποία έχουμε να αντιλήσουμε για το τι πρόκειται να συμβεί μέσα στην εβδομάδα τι υπάρχει σχετικά με τα IDF, αλλά και το Fear and Greed Index. Και εννοείται αυτή την εβδομάδα με πάρα πολύ σημαντικέ ανακοινώσει Πέμπτη και Παρασκευή από τι παραδοσιακέ αγορέ, καθώ Τρίτη Τετάρτη θα έχουμε και τα νέα του CPI τη Ευρώπη, τα οποία δεν πιστεύω θα κλονίσουν τόσο πολύ την αγορά. Σίγουρα όμω η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι κρίσιμε ημέρε για όλα αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν στι 3.30 η ώρα και για τι δύο μέρε και για την Πέμπτη και την Παρασκευή σχετικά με τα Αμερικάνικα νέα. Τώρα από εκεί και πέρα στο Bitcoin ETF ε, Inflow. Γιατί για inflow μιλάμε τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά ε, καλές, καλή εισαγωγή χρήματος η οποία όθησε τον BTC στις ανώτερες τιμές μέχρι και τις 27 που βλέπετε εδώ πέρα του Σεπτέμβρη με 492 εκατομμύρια μισό μιλιο, περίπου συνολικής εισαγωγής βλέπουμε ότι για μία από τις πρώτες μετά πάρα πολύ καιρό η Grayscale έχει αγοράσει αρκετά καλό αριθμό από bitcoin, απίστευτο κάτι που ε, δεν μας έχει συνηθίσει οπότε ε, βλέπουμε ότι τα νέα είναι θετικά προς το παρόν για τη συγκεκριμένη τέλο πάντων ε, κίνηση. Από εκεί και πέρα αφήνει αρκετή το 61 έχουμε επανέλθει στα σημεία του grid. Εγώ προσωπικά για να κάνω κάποια κίνηση θα ήθελα να δω τα σημεία τουλάχιστον 80 με 90 για ακόμη μια φορά ώστε να μπορέσω προφανώς να πάρω ανάλογες τέλο πάντων αποφάσεις για το τι θα ήθελα ουσιαστικά να κάνω στις, στο επενδυτικό κομμάτι το δικό μου. Από εκεί και πέρα βλέπω το Red Dot υπερισχύει εδώ στα, στο 2 month chart για ε, το BTC βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει και τις 66.500 σχεδόν Α, στι, τις προηγούμενες μέρες για την ακρίβεια χθες το βράδυ αλλά και προχθές είχαμε πάρα πολύ καλή εξέλιξη του BTC στα 64.590 αυτή τη στιγμή με ένα μήνα ακόμα και δύο μέρες για να μπορέσει ουσιαστικά να γίνει α, να κλείσει αυτό το, το, κερί το monthly chart και να δούμε αν το red dot θα υπάρχει ακόμα αν ξεπεραστούν αυτά τα σημεία και εννοείται το all time high πιστεύω ότι αυτό το red dot θα σβήσει παρόλα αυτά κροσάρισμα στο two month chart της μπλε με την πορτοκαλί μπλε έχει περάσει από την κάτω στο κάστη RSI κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο θετικό πράγμα στο monthly chart ε, έχει γίνει ένα σχετικό breakout εδώ πέρα την, στην RSI οπότε θα έπρεπε να δούμε ανώτερη κίνηση και εννοείται να ξεπερνάμε το επίπεδο 70 Μπά και ε, ξεπεραστεί το 77 για να συμβεί βέβαια κάτι τέτοιο θα έπρεπε το BTC να βρίσκεται στις 90 περίπου χιλιάδες δολάρια αυτό που ακούσατε ε, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ανακτηθεί τέλο πάντων κίνηση, να φτάσουμε στα τόσο υψηλά σημεία, να ανακτήσει κίνηση και εννοείται να φτάσει εκεί ψηλά το BD στη συγκεκριμένη χρονική φάση. Στο 2-week chart θετικά τα νέα, κροσάρισμα προφανώ τη μπλε μετά από πάρα πολύ καιρό. Βέβαια για να μπορέσει να επικυρωθεί στη συγκεκριμένη κίνηση θα πρέπει να ξεπεράσει το επίπεδο 20 στη στο Κάστη Καρεσάη και εννοείται να δούμε τις ανώτερες τιμές για τον bitcoin που σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να βρισκόμαστε πάνω από τις 70.000 δολάρια από εκεί πέρα έχουμε σίγουρα πάρα πολύ καλή και θετική εξέλιξη όχι όμως αρκετό momentum από τη Stochastic RSI θα έπρεπε να έχουμε κίνηση η οποία μας δίνει την, την ανωδική πορεία βέβαια αυτή η Stochastic είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε σίγουρα όμως έχουμε το breakout της RSI που σημαίνει ότι Είδαμε την κίνηση, την ανωδική κίνηση. Θα μπορούσε να έρθει προφανώ για ένα reversal και confirmation για ανώτερε τιμέ. Αλλά προσέξτε γιατί, αν αυτό το reversal εδώ πέρα ξεπεράσει πάλι την γραμμή αυτή, τότε τα νέα δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Και να πω την αλήθεια: αυτό το οποίο φαίνεται και βάσει λογική είναι το γεγονό ότι το BTC το επόμενο χρονικό διάστημα λογικά λογικά. Θα φτάσει σε ένα σημείο που θα υπερισχύσει Το 2 month chart Θα υπερισχύσει ο μήνα Και τα πράγματα δεν πιστεύω θα δείξουν τόσο καλά Και με το χρυσό Αλλά και τα γεγονότα τα οποία έχουμε Να μην μας δείχνουν καθόλου Καλή κατάσταση Ούτε στα γεωπολιτικά Ούτε συνολική φάση Στις Αμερικάνικες εκλογές οι οποίες έρχονται Επίσης τα πράγματα Δείχνουν περίεργα Οπότε θα ήθελα να έχετε το νου σας Επαναλαμβάνω τίποτα από αυτά τα οποία λέμε δεν είναι οικονομική συμβουλή, μπαίνουμε απλά στη διαδικασία έτσι να δουλέψουμε ώστε α, να φτάσουμε σε ένα σημείο να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις αγορές. Ε, αυτό για το BTC αυτή τη στιγμή ε, και σε αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε είναι το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που σπάσουν οι 70.000 δολάρια. Από εκεί πέρα πιστεύω θα υπάρξει μια παραβολική κίνηση η οποία κακώς Πάρα πολύ γρήγορα θα μας φέρει στα σημεία του Extreme Grid σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο το ερχόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο ε, η συγκεκριμένη κίνηση. Πρέπει να γίνει γρήγορα, δηλαδή τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες πρέπει να έχει συμβεί μια τέτοια κίνηση. Ε, αυτή η εβδομάδα θα δείξει κατά την Πέμπτη και Παρασκευή το πώ θα εξελιχθεί και βάσει των νέων τη Αμερική. Ε, σίγουρα έχουμε θετική εικόνα και στα μικρότερα time frames πέραν του daily. Δηλαδή το daily αυτή τη στιγμή δεν δείχνει και τόσο καλά και ειδικά αν θεωρήσουμε ότι το συγκεκριμένο head and shoulder το οποίο έχει φανεί αυτή τη στιγμή δείχνει να θέλει να σπάσει, είναι εδώ ένα head and shoulder το οποίο θέλει να σπάσει και εννοείται να μα επιστρέψει σε κατώτερες τιμέ, οι οποίες κατώτερες τιμές είναι περίπου στι 61.500 σε πρώτη φάση διότι υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό order block ένα πάρα πολύ καλό gap στη συγκεκριμένη περίπτωση για να μπορέσει να δει κάποιο είδου reversal και εννοείται να μας δώσει ανώτερες τιμές. Οπότε ε, κρατήστε λίγο το συγκεκριμένο δεδομένο ε, σίγουρα έχουμε τον neckline του W pattern το οποίο έχει εξελιχθεί σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάρα πολύ κοντά στο resistance υπάρχουν αρκετά resistance points οπότε με προσοχή για τις επόμενες ημέρες το ότι θα μπορούσε να έρθει. Και επαναρχόμαστε στο Bitcoin Dominance, το οποίο Dominance έχει εκτοξευθεί, έχει φύγει πάνω από το Resistance, το οποίο ε, εδώ και χρόνια υπερισχύει, δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα 1, 2, 3, στο τέταρτο εφαπτώμενο σημείο έχουμε εδώ το breakout της κίνησης ε, και προσέξτε ότι όλο αυτό αν έρθει σε μια φάση όπου θα μας δώσει το breakdown, θα σπάσει ξανά, να επανέλθει πίσω από αυτή την κίνηση και όχι να γίνει το confirm για να συνεχίσει προς ανώτερη τιμή, θα πρέπει αν σπάσει και γίνει επιστροφή, σπάσει το σημείο 55,95 σε αυτά τα επίπεδα, το 56 ας πούμε, ε, τότε αν υπάρξει καθοδική πορεία θα ήθελα το BDC είτε να κάνει κάποιο είδους consolidation, είτε να ε, μας δίνει ελαφρώς ανωδική κίνηση διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τα υπόλοιπα altcoins να αποδίδουν. Οπότε κρατήστε το αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, κάντε τη δική σας έρευνα, ε, προτού ε, βάλετε τα χρήματά σας μέσα στις αγορές και εννοείται στα υπόλοιπα altcoins. Εγώ προσωπικά αυτό το διάστημα δεν κάνω τίποτα σχετικά με τα altcoins, ίσα ίσα όταν βλέπω extreme grid τότε προσπαθώ να πουλάω. Οπότε δεν έχω δει ακόμα κάτι τέτοιο, όταν θα δω κάτι τέτοιο θα είμαι σε μια φάση ώστε να μπορέσω να πουλήσω και εννοείται να κατοχυρώσω να πάρω κάποια κέρδη. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι τις 10 του Οκτώβρη έχουμε τρομερό event WSOT της Bybit στο οποίο μπορείτε να συμμετέχετε μέσω της uh, του Trade Hub μπορείτε να μπείτε και εσείς ως individual partners μέσα στην Bybit για να δουλέψετε μαζί μας πάνω σε αυτό το trading reward το οποίο θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια μπορείτε να βρείτε το link από κάτω για να μπορέσετε να κάνετε προφανώς account στην Bybit το μεγαλύτερο trading event παγκοσμίω το οποίο υπάρχει και εννοείται μπορείτε να κερδίσετε πάρα πολλά χρήματα ακόμα και αν βρεθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ω ομάδα. Οπότε μην ξεχάσετε, μπορείτε να μπείτε ακριβώ από κάτω για να μπορέσουμε να τρεντάρουμε όλοι μαζί και εννοείται. Ο κύκλο του Trade Hub ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Οπότε να είστε έτοιμοι, διότι αν κάποιοι από εσά δεν μπορέσετε να επιβαστείτε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram το οποίο μπορείτε να βρείτε ακριβώ από κάτω. Η καλύτερη ακαδημία πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή, η οποία σου διδάσκει trading και κρυπτο εισαγωγή από το 0 μέχρι και προ επίπεδο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι το παρέχουμε στην Ελλάδα και εννοείται στα ελληνικά. Οπότε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο, πατήστε like, subscribe και το καμπάνι για όλες τις ειδοποίησεις για να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το υλικό το οποίο δίνουμε κάθε Δευτέρα πρωί, τέλος πάντων όποτε μπορούμε για να μπορείτε και εσείς να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις αγορές, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Bye bye.